Πάμε εδώ, βρε. Οι άνθρωποι είναι άγιοι όλοι. Βρε, σαν πατεώνες, θα τους διαφθείρεις όλους. Τώρα, αν ένα μου σπάσει τα νεύρα, τον έχουμε παρκάρει έξω στο πάρκι μου, Βαϊδάρα. Ωραία. Πάρε το υποζύγιο, καβάλα το και τράβα πίσω. Είπα γιο πίσω, σατανά. Σταμάτα. Ρε. Αλλά έχω να σου προειδοποιήσω, Μάκη. Έτσι και γυρίσει την καταραμένη αυτή με τον κολλασμένο. Σε περιμένουν δύο έγκυες γυναίκες. Ναι. Μία εγκαστρωμένη γραμματέας. Για την Κωνσταντίνα δεν θα σου πω. Θες να σου πω και για την Κωνσταντίνα. Όχι, δεν πειράζει, με έπεισε, φτάνει. Σε το θέμα τι κάνουμε εδώ μέσα. Κάνουμε. Εδώ είναι το τρίπτυχο της επιτυχίας, Μάκη, πρόσεξε. Εδώ. Μετάνοια. Μετάνοια. Μετανοούμε, αλλά μετανοούμε ειλικρινά, Μάκη. Μάλιστα. Για όλα, για τα πάντα. Δεύτερο. Δεύτερο. Προσευχή και νηστεία. Προσευχή. Διαρκή προσευχή. Ειλικρινή προσευχή. Ειλικρινή. Τρίτον, θα καλλιεργήσουμε τη φύση, Μάκη. Σωστά. Δεν σ' αρέσει η φύση, Μάκη. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Σ' αρέσει. Αρέσει. Στο σπίτι και στο εξωτερικό δεν είναι δίκιο, Άνια. Το πράσινο μέσα στο. Έχουμε χάσει τον προσανατολισμό μα. Έχουμε μπλέξει τα τσιμέντα. Ενώ ο προορισμό μα είναι εδώ κοντά στο χώμα. Η φύση, Μάκη. Εδώ με τα γρασίδια. Πες μου, τι θέλει ο άνθρωπος για να είναι ευτυχισμένος. Τίποτα, ρε. Τίποτα δεν θέλει. Τι θέλει. Την ηρεμία του, βρε. Αγόρι μου. Ήρθες επιτέλους, βρε αμαρτωλέ. Και σε αυτόν χρωστάς και περιμένει θα τα πάρει. Δεν τρέψε, βάζουμε φέση αγίους ανθρώπους. Ιάκωβε! Πώς και μας τιμήθηκες, τέκνο μου. Ταπεινά να φιλήσουν. Άστα αυτά, βρε θεοπαίχτη. Πάτερ, μη μου το χτυπάς. Πω που μας πήραν χαμπάρι και στα μοναστήρια. Από μακρού χρόνου, εν Χριστώ, αδερφέ, η ψυχή μου επιζητούσε μία ανάταση. Μπράβο, Ανδρέα. Άρχισες να βλέπεις το φως. Το είδα και με τύφλωσε, εξάδερφε. Με στράβωσε με τη γαλήνια ένταση. Διότι κάθε μέρα αισθανόμουν ότι βούλιαζα μέσα στην αμαρτία και το βούρκο. Και τα χρέη. Εμένα πρόσεχε, άστο. Κάθε μέρα λοιπόν αισθανόμουν ότι βούλαζα στην αμαρτία και τα χρέη, ότι με κυνηγούσαν οι τύψεις και οι ενοχές. Και οι τοκογλύφοι. Και κάποια μέρα είπα στον αγαπητό μου φίλο τον Μάκη, ναι. Εδώ. Πρόκειται περί αμαρτουλού του Μάκη, μην ναι. Το βλέπεις έτσι. Ναι. Φύλαρε το χέρι του πατέρα. Ανδρέα. Που τον κυνηγάνε οι αμαρτίες και τα εξώγαμα φύλα του εκεί. Λοιπόν, του είπα, φίλε Μάκη, δεν θες επιτέλους να γνωρίσουμε κι εμείς την αληθινή ζωή, δηλαδή την ενάρετο ζωή. Διότι Μάκη το ρώτησα. Τι θα κερδίσει ο άνθρωπος αν κατακτήσει τον κόσμο όλο, πλην όμως απολέσει την ψυχή αυτού. Και ρωτάω, τι θα κερδίσει. Τι, χρωστάς πολλά. Τώρα με ευτελίζουμε τη συζήτηση, Ιάκωβε. Τι σημασία έχουν τα χρέη μπροστά στο φως του αληθινών. Έχουν, γιατί σε βλέπω πολύ φανατισμένο. Είναι φυσικό αυτό, διότι πρωτοείδα το φως. Και ως εκ τούτου ένας φανατισμός ιερός. Ναι, γαλύτερο. Και όσο σε στριμώξουν περισσότερο, το βλέπεις καλύτερα. Ναι, τώρα με θίγεις, Ιάκωβε. Τόσα χρόνια μου κόλλαγες με τις αμαρτίες μου και τις ασωτίες μου και όλα αυτά. Και μόλις πάω να βρω το δρόμο του αληθινών, μου βάζει πάγο, δεν σε καταμίλα και σκρεμάκι. Τι να πω, Ιάκωβε, τι να πω. Να πεις πόσο ειλικρινά έχουμε μετανοήσει, γιατί δεν έχουμε μετανοήσει για τις αμαρτίες μας, πες. Εντάξει, δεν είμαι για αμαρτωλός σαν και σένα. Τι εννοείς, δεν κατάλαβα. Τι εννοείς. Εσύ είσαι αρχιαμαρτωλός. Πάτερ, μην τον ακούω. Έχει γεμίσει την Αθήνα εξώγαμα αυτό που βλέπεις. Σε παρακαλώ, σταμάτα, εξώγαμα. Έχω, πάτερ, μία σχέση εκεί. Την οποία την εγκάστρωσε. Μην το βλέπεις, δεν το γεμίζει το μάτι σου. Εντάξει, ένα είναι αυτό. Ένα. Βλέπεις, πόσα χρειαζόμαστε εξώγαμα για να είμαστε αμαρτωλοί. Ανδρέα. Να σκοτώσεις ένα, δεν είσαι φωνιάς. Ε? Η αμαρτία μετριέται με τους αριθμούς, όχι, μετριέται με τη μοχθηρία της ψυχής σου. Εξώγαμε αμαρτωλέ. Έτσι δεν είναι, πάτε μου. Συνέχισε, συνέχισε. Δεν συνέχισε. Τι μοχθηρία, βρε. Εγώ την άλλη την αγαπώ, σε παρακαλώ. Υπάρχουν και εγκλήματα αγάπης. Εξώγαμε, εξώγαμε. Η αγάπη δεν προκαλεί εγκλήματα. Ορίστε, τ' ακούς. Αλλά μη συγχαίουμε την αγάπη με το σεξ. Ορίστε, τ' ακούς. Σε παρακαλώ, σταμάτα. Έχεις πάει με 500 και μιλάς για μένα. Ναι, αλλά εγώ δεν άφησα από πίσω μου τους καρπούς της αμαρτίας, δεν έσπασα. Εντάξει, εγώ δεν το πρόλαβα. Τι να κάνουμε τώρα. Συμπέρασμα. Συμπέρασμα. Η κατάσταση είναι πολύ. Δύσκολη. Όχι, όχι. Όχι, είναι φρικτή. Φρικτή, δεν είναι η κατάσταση. Όχι, όχι. Είναι αρχιαμαρτωλός. Στριμόκολη. Τι είπε? Στριμόκολη. Και εσείς τα λαμόγια την κάνατε στο μοναστήρι για να γλιτώσετε. Άξιος Βερτομάρι, με λένε λαμόγια για χάρη σου μες στο μοναστήρι. Ναι, εννοείς Παναγίες. Πάτερ, ακούστε να δει. Εγώ είμαι οικογενειακός Αλεξάνδρος, σοβαρός επιστήμων. Είμαι οδοντίατρος, έχω μια οικογένεια. Έχω μια κόρη. Η οποία κόρη είναι στην ηλικία της γκόμενας. Στο μάτα βρε άξιος για θέση φορά. Ηρέμησε τέκνο μου, ηρέμησε. Τι να ηρεμήσω. Ηρέμησε, λέει ο Άγιος Άνθρωπος, ηρέμησε. Ο αναμάρτητος πρώτος των λίθων βαλέτων. Άμα είσαι αναμάρτητος θα αρπάζεις. Άμα δεν είσαι, μην αρπάζεις σημαίνει αυτό. Εντάξει. Ωραίο δίδυμο. Ο ακάλυπτος και ο εξώγαμος. Πώς λέμε Κύριλλος και Μεθόδιος. Συγγνώμη, δεν θα το κάνω. Συγγνώμη, ένα αστείο είπα. Ακούστε, πάτερ, εγώ. Σιλάς. Α, το μιλάει και το γαλλικό, Δηλαδή μου το καμάρι της οικογένειας εδώ πριν ανέβει στους ουρανούς. Σπούδασε θεολογία στη Γαλλία, στο Παρίσι. Α, μάλιστα. Θα με αφήσετε επιτέλους να μιλήσω. Σε αφήνουμε, σε αφήνουμε. Λοιπόν, εδώ είναι ο οίκος του Θεού. Μάλιστα. Και κανονικά, αν περνούσε από το χέρι μου, θα σας έδιωχνα. Αλλά δεν θα μας διώξει. Γιατί... Επειδή όμως δεν περνάει από το χέρι μου. Ορθώς, γιατί αυτά δεν πρέπει να τα αφήνουμε σε. Επειδή ο Κύριος είπε ότι η ειλικρινής μετάνοια σώζει και τον πιο
πιο αμαρτωλό. Σωστά, είπε ο κύριος, έρχεται στα λόγια μου. Θα σας δώσω μία ευκαιρία. Ναι. Πάτερ, έβγε. Αλλά. Αλλά, έχει αμέσως να πεις έβγε, αφού έχει και αλλά. Περίμενα να ακούσετε. Θα ακούσετε τους όρους μου. Δεκτή. Μη βιάζεστε, να τους ακούσετε. Όχι, όχι, δεκτή. Είπαμε δεκτή. Πάτερ, δεκτή. Δεν είναι θέμα. Τόσα πολλά χρωστά, ξάδερφε. Πάτερ. Άνοιξε τις αγκάλες σου και δέξου μας, πάτερ. Τους αμαρτωλούν. Έλα στα μάτια, παιδιά. Καλημέρα, καλημέρα. Δεν ξέρω πώς να αρχίσω, επειδή δεν έχω απευθυνθεί ποτέ στο παρελθόν. Αλλά, κύριε των δυνάμεων, εγώ, όπως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, δεν σου έχω ζητήσει ποτέ τίποτα. Και πώς να σου ζητήσω δηλαδή, αφού δεν δικαιούμαι για να ομιλώ, διότι ήμουνα μέχρι το λαιμό βουτυγμένος στην αμαρτία. Εντελώς μεταξύ μας, γιατί τώρα επικοινωνεί ένας απλός νητός με τον δημιουργό. Κατά τη γνώμη μου, αυτά που έκανα βέβαια πτέσματα ήταν. Αν εσύ θεωρείς ότι ήταν πλημελήματα, δεν θα φέρω καμία αντίρρηση. Θα το δεχτώ αμέσως. Ό,τι πεις εσύ. Αλλά πάλι κατά τη γνώμη μου, το να δίνεις χαρά στις γυναίκες, ας πούμε, δεν είναι αμαρτία. Γιατί πλάσμα του Θεού είναι κι αυτές. Κατά μία έννοια έκανα το καθήκον. Στην κρίση σου είναι πάντα όλα αυτά τα πράγματα. Και τα φέσκια που έβαλα, όπως γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, τα έβαλα σε έχοντες και κατέχοντες. Οι οποίοι όφυλαν, ας πούμε, ενώ είχαν δύο χιτώνες, δηλαδή τι δύο 500, να δίνουν και κανένα στο διπλανό τους, δεν δίνανε τίποτα. Επί του προκειμένου τώρα. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ ζόρικα, μεγαλοδύναμη, και αν δεν μου ρίξεις, ας πούμε, ένα λότο με jackpot, γιατί με το απλό δεν καθαρίζουμε, τα βλέπω τρομερά δύσκολα. Διότι ο Μπαλαμούτης με έχει στριμώξει πάρα πολύ άσχημα και όλη η συμπεριφορά του δείχνει έναν άνθρωπο που δεν είναι δικός του, δεν είναι του Θεού, μάλλον του διαβόλου είναι. Θα αφήσουμε το διάβολο τώρα σε αυτή την υπόθεση να κυριαρχήσει. Βέβαια, μόνο εσύ γνωρίζεις ποιο είναι το σωστό. Αλλά ένα λότο, καταλαβαίνω ότι δεν μπορούν να το πάρουν όλοι το λότο. Χιλιάδες πεινασμένοι είμαστε και θέλουμε το λότο. Εγώ όμως, με αυτό το λότο, ορκίζομαι ότι θα γίνω ένας άλλος άνθρωπος. Και κάτι ακόμα έχω να ζητήσω. Σε παρακαλώ πάρα πολύ να φωτίσεις την Αλίκη, να την προστατεύσεις από αυτό που ετοιμάζεται ο Μάριος να τη ρίξει μέσα στην αμαρτία, και εδώ είμαστε εντελώς αλληλέγγυοι, καταλαβαίνεις, για το θέλημά σου παλεύω. Ετοιμάζεται να τη βουτήξει την αμαρτία. Προστάτευσέ τη, φώτισέ τη. Δεν ζητάω τίποτα άλλο και εγώ θα γίνω άλλος άνθρωπος. Συνοψίζω. Λότο με jackpot και Αλίκη και θα είμαστε μια χαρά. Αμήν. Κύριε, σε παρακαλώ, ρίξε μια ματιά και εδώ. Περνάω μεγάλο ζόρι, σε παρακαλώ, καταλαβαίνε. Σε χαρτί τα έγραψα, μην γίνει κανένα λάθος. Άκουμε, σε παρακαλώ. Λοιπόν, ξέρεις, μεγαλοδύναμε, πόσα χρόνια ήμουνα σωστός και δίκαιος. Την οικογένειά μου, τη δουλίτσα μου και τίποτα άλλο. Και όταν βρισκόταν και κανείς άνθρωπος ανήμπορος, είδες πως τον βοηθούσα, πόσους ανθρώπους πέρασα εγώ στο απέναντι πεζοδρόμιο. Σε πόσους ανθρώπους βρήκα ταξί. Και μια φορά είπα να μην την αφήσω να πάει με ταξί, να την πάρω με το αυτοκίνητο και να δω αποτελέσματα. Σε παρακαλώ, μια χάρη μόνο σου ζητώ. Κάνε μια μεγάλη χάρη. Κάνε να αποδειχθεί η εγκυμοσύνη της Νάνσης ανεμογκάστρη. Σε παρακαλώ, κάνε να φύγω από εδώ πέρα να γλιτώσω και από αυτό τον ακάλυπτο. Βοήθησέ με. Βέβαια θα μου πεις, όλα τα παιδιά και τα νόμιμα και τα εξόγαμα είναι παιδιά σου. Αλλά εγώ τι να κάνω. Εγώ έχω μάθει να ζω σαν ένας αστός εκεί, καταλαβαίνεις. Και τώρα είμαι σε μεγάλο ζόρι. Κάθομαι εδώ πέρα και ρημάζω. Μισό λεπτό να αλλάξω σελίδα, Ναι. Δε σου ζητάω τίποτα σπουδαίο. Έναν αιμογκάστρι σου ζητάω και μετά θα κάνω ό,τι λέει το θέλημά σου. Αμήν. Κύριε, μ' ακούς. Τι σ' ακούει, ρε, μέχρι το διδημότυχο σ' ακούνε. Τι θες? Προσευχήθηκες, δηλαδή? Ναι. Συ. Προσευχήθηκα. Τι ζήτησες από τον κύριο, κανένα λότο? Λότο ζήτησες και εσύ, ρε? Όχι. Α. Πάλι καλά, κάτι είναι και αυτό. Λοιπόν. Ναι. Τι θα κάνουμε απόψε, αυτό είναι το...
Πέσουμε να κοιμηθούμε. Ναι. Πρωί θα μας ξυπνήσει 6 ώρα η Άκρος να πάει να Σπύρο, με λέει μια περιοχή εκεί. Ναι. Σιτάρι. Ναι. Είναι και αυτό. Βέβαια. Έχω να ψεκάσω και για το δάκο. Λοιπόν, πάω να κοιμηθώ. Άντε πήγαινε. Άμα έχεις κανένα παράπονο, να μου το πεις, έτσι. Γιατί τι μπορεί να τα αντιμετωπίσει, δηλαδή. Παιδί μου, δεν δεσμεύομαι, αλλά θέλω να είμαι ενημερωμένος. Να ξέρω, άμα έχεις πρόβλημα, να μου το πεις. Αυτό. Ωραία. Εντάξει, θα σου το πω. Καληνύχτα, αδελφέ. Καληνύχτα, αδελφέ. Μα τώρα κι εσύ να μου ανεμογκάστρι. Άλλο από εδώ μέσα. Ας στο διάολο από εκεί πέρα. Θεέ μου, τι είπα. Συγχώρεσέ με. Μη μου το πας τώρα κόντρα και μου στείλεις δίδυμα, ε.